όνειρο του βασιλιά της Βαβυλώνας. Αυτή η ιστορία εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια της εξορίας των Εβραίων στη Βαβυλώνα. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, είδε μια νύχτα ένα παράξενο όνειρο. Μόνο ο Δανιήλ, ένας έξυπνος και σοφός Εβραίος, στάθηκε ικανός να βοηθήσει τον βασιλιά να καταλάβει το όνειρό του. Όταν οι στρατιώτες τον έφεραν στο παλάτι, να τι είπε στον βασιλιά. Ονειρεύτηκε σε ένα τεράστιο άγαλμα. Ήταν ολόκληρο καλυμμένο με χρυσό, ασήμι και μπρούντζο. Αλλά τα πόδια ήταν από πυλό και σίδερο. Ξαφνικά μια πέτρα χτύπησε τα πόδια του αγάλματος και αυτό κατέρευσε. Όλα τα πολύτιμα μέταλλα έγιναν σκόνη, που την πήρε μακριά ο άνεμος, ενώ η πέτρα έγινε ένα μεγάλο βουνό που κάλυψε όλη τη γη. Το χρυσό άγαλμα. Ο Δανιήλ πρόσθεσε. Και τώρα άκου την ερμηνεία του ονείρου σου. Το χρυσό κεφάλι είσαι εσύ. Τα άλλα μέταλλα είναι οι αυτοκρατορίες που θα ακολουθήσουν έπειτα από σένα. Όσο για την πέτρα, αντιπροσωπεύει το Βασίλειο του Θεού. Είναι το μεγαλύτερο και το πιο δυνατό και θα διαρκέσει για πάντα. Έπειτα από αυτό το όνειρο, ο βασιλιάς έβαλε να φτιάξουν ένα τεράστιο ολόχρυσο άγαλμα. Αυτούς που θα αρνηθούν να προσκυνήσουν το άγαλμα, θα τους πετάξω σε μια μεγάλη φωτιά, διακήρυξε στο πλήθος. Όμως, ανάμεσα στο πλήθος ήταν τρεις φίλοι του Δανιήλ. Ο Μισαήλ, ο Αζαρίας και ο Ανανίας. Αυτοί οι τρεις λοιπόν αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά σε έναν ψεύτικο θεό. Όταν το έμαθε ο Ναβουχοδονόσορ, θύμωσε πολύ. Τους έφερε μπροστά του και τους απείλησε να τους πετάξει μέσα στο καμίνι. Τότε οι τρεις φίλοι απάντησαν ήρεμα. Ο Θεός μας μπορεί να μας γλιτώσει από τη δυνατή φωτιά. Ακόμη και αν δεν το κάνει όμως, εμείς ποτέ δεν θα λατρέψουμε τους ψεύτικους θεούς. Το καμίνι. Τότε έξαλλος ο βασιλιάς διέταξε να τους πετάξετε και τους τρεις μέσα στη φωτιά. Λίγες στιγμές μετά, τραγούδια άρχισαν να ακούγονται μέσα από τις φλόγες. Ο Ναβουχοδονόσορ, έκπληκτος, έτρεξε μπροστά στο καμίνι και είδε τους τρεις άντρες να περπατάνε μέσα στη φωτιά ανέπαφοι. Δίπλα τους βρισκόταν και ένας τέταρτος άντρας που έμοιαζε με άγγελο. Ο βασιλιάς διέταξε τότε να τους βγάλουν από το καμίνι και είδε πως η φωτιά δεν τους είχε κάψει καθόλου. Ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά τους. Δεν μύριζαν καν καπνίλα. «Ευλογημένος σας είναι ο Θεός αυτών των ανθρώπων», είπε ο βασιλιάς. «Κανένας Θεός δεν θα μπορούσε να σώσει τους υπηρέτες του όπως αυτός εδώ». Και τότε διέταξε το λαό του να σέβεται τον Θεό των Εβραίων. Ο Δανιήλ στον λάκκο με τα λιοντάρια. Κάποια χρόνια αργότερα, η Περσία κατέκτησε τη Βαβυλώνα. Ο νέος βασιλιάς ο Δαρίος διαδέχθηκε τον Ναβουχοδονόσορα. Ο Δαρίος εκτιμούσε πολύ τις αρετές του Δανιήλ και τον όρισε κυβερνήτη της Βαβυλώνας. Αυτό όμως προκάλεσε τον φθόνο των υπόλοιπων αξιωματούχων. Έτσι, συνωμότησαν εναντίον του και ο Δανιήλ καταδικάστηκε σε θάνατο. Ο Δαρίος στενοχωρήθηκε πολύ γιατί ήταν φίλος του. Πέταξαν λοιπόν τον Δανιήλ μέσα σε ένα λάκκο με λιοντάρια για να τον κατασπαράξουν. «Ελπίζω ο Θεός τον οποίο προσεύχεσαι με τόσο ζήλο να σε σώσει», φώναξε ο Δαρίος τον Δανιήλ όταν τον έριξαν στο λάκκο. Ο Δαρίος όλη νύχτα δεν έκλεισε μάτι.
Την επομένη έτρεξε βιαστικά στον λάκκο. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη όταν είδε πως ο Θεός είχε σώσει τον φίλο του. Ο Δανίλ βγήκε από εκεί χωρίς ούτε μία γρατζουνιά. Ο Δαρίος τότε έβαλε να ρίξουν μέσα στον λάκκο αυτούς που τον είχαν κατηγορήσει. Τα λιοντάρια τους έκαναν μια χαψιά. «Προσευχηθείτε και λατρέψτε τον Θεό του Δανίλ», διακήρυξε τότε ο Δαρίος. «Είναι ένας Θεός που σώζει και πραγματοποιεί θαύματα. Η βασιλεία του δεν έχει τέλος».